Ελάτε, κύριε Φωτίο. Κύριε Πρόεδρε, έχω καλυφθεί βεβαίως επί της αρχής από τον εισηγητή μας, τον Μάριο Δογκάτση, και άρα δεν θα μιλήσω επί της αρχής, αλλά σε ειδικά άρθρα και τροπολογίες του νόμου, του νομοσχεδίου. Και ειδικά για τα άρθρα 23-24 για την αναδοχή και υιοθεσία, που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά. Έγινε μεγάλη συζήτηση σε επιτροπές. Πρέπει να αναλύσω ξανά τι συμβαίνει σε αυτά τα άρθρα και γιατί για αυτά τα άρθρα πιστεύω... Δεν γίνεται, κύριε Υπουργέ. Γιατί για αυτά τα άρθρα πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα που έπρεπε έστω και την τελευταία στιγμή η κυβέρνηση να τα αποσύρει. Γιατί υπάρχει πρόβλημα λοιπόν στα άρθρα αυτά 23 και 24? Γιατί αφορούν το πιο ευαίσθητο κομμάτι της αναδοχής και υιοθεσίας. Ένα πολύ δύσκολος νόμος. Μας πήρε 2 χρόνια να τον φτιάξουμε και είναι δύσκολος νόμος γιατί είναι όλος ηλεκτρονικός. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν είναι το νομοθετικό πλαίσιο και μετά ένα ηλεκτρονικό σύστημα. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος χωρίς το ηλεκτρονικό σύστημα. Είναι πακέτο που λένε. Λοιπόν, και αυτό γιατί, για να σταματήσει όλη η διαφθορά, η διαπλοκή και όλο αυτό το σύστημα το οποίο από τη μια έκανε 6-8 χρόνια για να πάρεις ένα παιδί, από την άλλη ενώ με τον νόμο αυτό η διαδικασία τελειώνει σε 8-12 μήνες, από την άλλη γιατί τα παιδιά αποκτούν πια ηλεκτρονικό φάκελο και άρα τελειώνει η τραγωδία της καταγωγής τους, δηλαδή της αναζήτησης των ριζών όταν γίνουν 18 χρονών, γιατί βρήκαμε ένα σύστημα πολύ εύκολο για να ξεμπλοκάρουμε τις ουρές που περίμεναν για την έκθεση καταλληλότητας, γιατί εισάγουμε επίσης την εκπαίδευση των γονέων με πρωτοτοποιημένα πρωτόκολλα, γιατί εκτός των άλλων αυτή τη στιγμή είναι ένας νόμος που τον έχει αγκαλιάσει το σύνολο του ελληνικού λαού και περίμενε μετά την δημιουργία του, μετά την αρχή λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, ότι αυτά που είχε ακούσει θα υλοποιούνται. Αν δε, ήρθε η Νέα Δημοκρατία. Τον πάγωσε επί 8 μήνες το νόμο. Μέσα σε αυτούς τους 8 μήνες δεν ξέχασε ο Πρωθυπουργός να τον εγκαινιάσει. Δεκέμβρη του 19, δηλαδή πρέπει να είμαστε εντελώς γελοί, ο Πρωθυπουργός χώρας εγκαινιάζει ένα νόμο ήδη εγκαινιασμένο. Τον εγκαινίασε στο Ζάπιο. Εξακολούθησε να μην λειτουργεί ο νόμος. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν προχωρούσατε στο να εκπαιδεύσετε τους εκπαιδευτές που θα εκπαίδευαν τους γονείς. Γιατί δεν τους εκπαιδεύατε, να σας πω εγώ γιατί. Γιατί για να γίνει αυτή η έναρξη χρειαζόταν ο ΕΣΑΝΙ, το ανώτατο όργανο που επιβλέπει την αναδοχή ή υιοθεσία. Και τον ΕΣΑΝΙ θέλατε να τον αλλάξετε. Γιατί δεν σας άρεσαν αυτούς που είχαμε βάλει εμείς. Δίκαιο. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μου. Αν σας πήρε 8 μήνες για να αλλάξετε τον ΕΣΑΝΙ και όλες αυτοί οι άνθρωποι και τα παιδιά περιμένανε επί 8 μήνες. Τέλος πάντων, γίνεται και αυτό. Και φτάνουμε στην ωραία ώρα όπου πρέπει το περιβόητο σύστημα έχει προχωρήσει τόσο στους ηλεκτρονικούς φακέλους των παιδιών, έχουν κάτσει στα εθνικά αρχεία ηλεκτρονικοί φάκελοι, έχουν προχωρήσει και ηλεκτρονικοί φάκελοι των υποψηφίων γονέων, θετών και αναδόχων, έχουν φτάσει και αυτοί στο εθνικά μητρό και ετοιμάζεται να γίνει το τέριασμα, δηλαδή το matching, τέριασμα του υποψηφίου θετού γονέου με το παιδί. Τι κάνει τότε το σύστημα, μόνο του, δεν θέλει παρέμβαση, ψάχνει, παίρνει το πρώτο φάκελο κατά σειρά που έχει ανέβει στο εθνικό σύστημα, το πρώτο φάκελο του παιδιού και ψάχνει ποιος από τους φακέλους των γονιών είναι ο κατάλληλος με βάση αυτά που ζήταγε και ο γονιός. Και λέει, βρήκα για τον πρώτο φάκελο τους εξής 2-3 περιπτώσεις που είναι κατάλληλοι. Τότε ο κοινωνικός λειτουργός και το ίδρυμα που υπάρχει το παιδί, είτε είναι δημόσιο είτε ιδιωτικό,
Όπως και ο κοινωνικός λειτουργός που έχει κάνει την έρευνα του γονιού, συνεννοούνται. Είναι σωστή αυτό το τέριασμα, λένε ο ένας στον άλλον. Και αν ναι, πηγαίνουν τότε, έρχεται ένα καμπανάκι στο υποψήφιο ζευγάρι, ανεβαίνει και κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν χρειαζότανε ούτε τροπολογία του νόμου, τα άρθρα 23-24 τροπολογούν αυτόν τον νόμο, σε αυτό το σημείο. Δεν χρειαζότανε. Και δεν χρειαζότανε και κανένα και δεύτερα εγγένεια, γιατί ξανά έγιναν εγγένεια από τον Πρωθυπουργό, αυτή τη φορά στο μητέρα. Είχα πάει εγώ πέρυσι και το είχα εγγενιάσει και ηλεκτρονικά τον νόμο με την Έφη την Αχτσιόγλου. Δεν πειράζει, τώρα πήγε ξανά ο Πρωθυπουργός. Εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Σημαίνει πόσο καλός είναι αυτός ο νόμος, πόσο ξέρει ο Πρωθυπουργός και όλο το επικοινωνιακό σας επιτελείο ότι αυτός ο νόμος πουλάει στην κοινωνία και πες θα τον εγγενιάζει κάθε 6 μήνες. Εντάξει. Ακούστε όμως τη γελιότητα που επέρχεται. Επέρχεται η εξής γελιότητα. 10 μέρες πριν λοιπόν γίνεται η εξής γελιότητα. Δεν λέω για τον Πρωθυπουργό, λέω για άλλη γελιότητα. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, δηλαδή της κυρίας Μιχαηλίδου, στέλνει εγκύκλιο 10 μέρες πριν από σήμερα. Δεν έχει ψηφιστεί ακόμη ο νόμος. Πού εξειδικεύει, τι πρέπει να γίνεται σε αυτή την ιστορία, εγκύκλιο. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί? 3 πράγματα μπορεί να σημαίνει. Ή η κυρία Μιχαηλίδου και οι σύμβουλοι της δεν είχαν ιδέα του νόμου και τη συμβούλεψαν και έβαλε 2 άρθρα άχρηστα. Η καλή εκδοχή έβαλε 2 άχρηστα άρθρα. Ή ο Γενικός Γραμματέας παρανομεί. Πώς εξηγεί τον νόμο χωρίς να γίνει να περάσουν τα 2 άρθρα? Άρα ήταν επαρκής ο προηγούμενος νόμος. Παρανομή. Ή υπάρχει δόλος. 1 λεπτό ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Μπορεί και 2. Λοιπόν, ή υπάρχει δόλος. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει δόλος. Γιατί επιχειρείται στο πιο ευαίσθητο σημείο να μπουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Για να το κάνουν γρήγορα και να το κάνουν και πιασιάρικα. Αυτό πολύ απλά ξέρετε τι σημαίνει. Ότι αν γίνει γρήγορα, τα παιδιά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις που τις είχαμε και στο εξωτερικό. Πολλές φορές, σε χώρες μπορώ να σας αναφέρω γιατί είμαστε πολύ μελετημένοι σε αυτό. Τα παιδιά δυστυχώς δεινοπαθούν. Επιστρέφουν λοιπόν τα παιδιά στα ιδρύματα, γιατί οι γονείς μια ωραία πρωία που το έχουν κάνει αυτό όλο το πράγμα αρπακόλα, τα επιστρέφουν. Και αν γίνει αυτό, αυτό είναι η καταστροφή των παιδιών. Γι' αυτό λέω, η κυρία Μιχαηλίδου πήρε ένα αρχαρτοφυλάκιο ψηφιακό. Όλα τα δράσεις της είναι ψηφιακές. Εγκαίρως να ενημερωθεί τι θα πει ψηφιακότητα. Έχει ένα χαρτοφυλάκιο αποκλειστικά ψηφιακό από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί θέλαμε να δώσουμε τέρμα στην πελατειακή σχέση και στη διαφθορά. Όλα τα επιδόματα είναι στον ΟΠΕΚΑ, όλα δίνονται ψηφιακά, τέλειωσε. Αυτό δεν υπήρχε πιο μπροστά. Άρα, ας ενημερωθεί για να πάμε παρακάτω. Εμείς θα καταψηφίσουμε αυτά τα 2 άρθρα. Τώρα, τροπολογία. Κυρία συνάδελφε, ολοκληρώνω, κύριε συνάδελφε. 6 ώρα πρέπει να παραδώσουμε την αίθουσα. Έχετε δίκιο. Είναι πολλοί ομιλητές και δεν έχουν τελειώσει και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Τώρα σας είδα ότι αλλάξατε. Ναι. Κάποιοι δεν θα μιλήσουν. Σε 2 ώρες τελειώνετε. Όπως ξέρετε πολύ καλά, η τροπολογία στο άρθρο 2 πρόκειται για τα βάουτσερ τα οποία που δίδονται για τους βρεφονιπιακούς. Τα βάουτσερ αυτά έπρεπε να έχει βγει η τροπολογία αυτή εδώ και 1,5 μήνα. Χαλάει. Δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στις μάνες, το ένα τ' άλλο, με αυτά τα βάουτσερ. Θα το δείτε κιόλας. Μέσα στην τροπολογία, πέρα από την ημερομηνία, έχετε βάλει και μία διάταξη η οποία είναι σε θετική κατεύθυνση. Βλέπετε, καλά λόγια θα πω. Είναι δηλαδή να πάρουν βάουτσερ και οι μητέρες του δημοσίου. Πολύ καλό πράγμα. Όμως, βάζετε να πάρουν 180 ευρώ.
Αυτό είναι θετική κατεύθυνση, το είχαμε και εμείς στο πρόγραμμά μας, στο προεκλογικό, μπορείτε να το δείτε. Όμως, βάζετε να πάρουν βάουτσερ 180 ευρώ. Αυτό είναι λάθος, γιατί ο μέσος όρος των βάουτσερ είναι 210 ευρώ. Πιστέψτε με, ξέρω όλα τα νούμερα απ' έξω. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι οι γυναίκες του δημοσίου, οι μητέρες του δημοσίου, για τις οποίες κάνετε την τροπολογία και καλώς, 15.000 τέτοιες μητέρες, τόσο έχει προϋπολογιστεί για τα 30 εκατομμύρια που βάζετε, είναι 15.000 τέτοιες μητέρες. Κυρία Φωτίου, αυτές θα έχουν πρόβλημα να πληρώσουν από την τσέπη τους τα υπόλοιπα που δεν υπολογίσατε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.